Πάμε και στις συνθέσεις των δύο ομάδων. Ο Λεβαδιακός με διάταξη 4-4-2 για την ομάδα του Σωτήρη Αντωνίου και του Γιάννη Προβίδα. Έχει πάντα δίπλα του. Ο Βλάντιμιρ Μπάγιτς είναι στα δοκάρια, δεξιά στην άμυνα ο Αργυρόπουλος, ο Βίχος αριστερά, ο Άγκουα και ο Λιάγκας, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Ο Καραχάλιος, ο Κοζορώνης, ο Σιμελίδης και ο Νίκας στη μεσαία γραμμή. Σε ρόμβο η διάταξη σε αυτό το 4-4-2 και στην επίθεση ο Βαγγέλης Μάτζιος με τον Φώτη Ιωαννίδη συνθέτουν το επιθετικό δίδυμο. Οι δύο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Αυτή είναι και η σύνθεση του Εργοτέλη. 4-3-3 για τον Γιάννη Ταουσιάννη. Ο Κατσιμήτρος είναι στα γκολπόστ. Προβιδάκης δεξιά, Μπούσης αριστερά στην άμυνα. Ο Μπάτζιος και ο Πέιος, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Ο Μπρους σε ρόλο ανασταλτικού μέσου ακριβώς μπροστά τους. Δεξιός εσωτερικός χάφο Γροντής, αριστερός εσωτερικός χάφο Τσέλιος. Έξω δεξιά ως εξτρέμο Μπουρσέλης, αριστερά ο Έφορντ. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Μανώλης Ροβίθης. Μάτζιος κάνει μια σέντρα, δεν θα περάσει για τον Ιωαννίδη. Ο Μπρους όπως όπως. Από μακριά ένα σούτ συρτό άστοχο από τον Χρυσοβαλάντη Κοζορώνη. Και πάλι το άνοιγμα για τον Βίχο. Προβιδάκης τον έκοψε, επιμένει ο Βίχος. Θα κάνει μια πάσα εκεί που είναι ο Ιωαννίδης. Θέλει να μπει στην περιοχή επικίνδυνα, κερδίζει μια κόντρα, αλλά μπλοκάρει ο Κατσιμήτρος. Θέλει να εκμεταλλευτεί τις στατικές φάσεις η γηπεδούχος ομάδα. Ξανά η εκτέλεση από τον Βίχο. Η πρώτη κεφαλιά από τον Άγκουα θα περάσει από όλους και θα καταλήξει out. Συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδιάς. Λιγοστές οι φάσεις. Η σέντρα από τον Νίκα. Υπομάκρυνση από τον Πέιο. Προσπαθεί ο Μάτζιος να κατεβάσει. Μπάλα στρώνεται στον Αργυρόπουλο το σουτ. Είναι κόρνερ. Ζητούν χέρι οι γηπεδούχοι να ξαναδούμε τη φάση. Έξυπνα εδώ ο Μάτζιος πέρασε στον Αργυρόπουλο. Μπάλα βρίσκει στο σώμα από ό,τι μπορώ να δω. Αλλά εδώ θα φανεί καλύτερα. Ο Μπούσης είναι στην φάση. Τα χέρια του σίγουρα είναι μαζεμένα. Έχει βρει στο κορμί του και. Η κόρνερ άρρωστα έχει καλύτερη οπτική γωνία ο βοηθός από την απέναντι πλευρά και δεν υπέδειξε κάτι. Γίνεται το κόρνερ και πάλι ο Άγκουα μπήκε στο πρώτο δοκάρι για να ξαναγυρίσει την μπάλα. Δεν την βρήκε όπως ήθελε. Πιθανόν και όχι, πάντως μέχρι στιγμής γεγονός είναι ότι ο Σωτήρης Αντωνίου είναι πάρα πολύ σκεφτικός. Συνέχεια με τα χέρια στη μέση για να δούμε. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια με τον Μπουρσέλη να βγάζει στον Προβιδάκη για τον Εργοτέλη. Στην ατομική προσπάθεια ο Προβιδάκης θα κάνει ένα διαγώνιο σου, την μπάλα θα περάσει εκτός εστίας. Ιωαννίδης. Ωραία ατομική ενέργεια από τον Ιωαννίδη. Θέλει να πατήσει περιοχή, να κάνει και το σου το πλασέ, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 στο 31 για τον Λεβαδιακό. Ο Φώτης Ιωαννίδης πετυχαίνει το τρίτο του γκολ στο πρωτάθλημα. Ο 19χρονος επιθετικός και το πανηγυρίζει δεόντως με τους συμπαίκτες του. Καταπληκτική ατομική ενέργεια από τον Ιωαννίδη που το τονίσαμε. Βγαίνει εκτός περιοχής να πάρει μπάλα, να βοηθήσει στην ανάπτυξη της ομάδας του. Τελικά αυτή τη φορά πήγε στην ατομική ενέργεια εδώ από το λάθος και την κόντρα. Πέρασε δύο παίκτες, το Εργοτέλη τρίτος, το πλασέ ιδανικό στην αριστερή γωνία του Κατσιμήτρου. Προβάδισμα για το Λεβαδιακό με τον Φώτη Ιωαννίδη. Βρίσκεται παντού στο γήπεδο και στο ανασταλτικό κομμάτι. Θα κλέψουν οι φιλοξενούμενοι και θέλουν τώρα με τον Έφορντ ένα σουτ δυνατό. Εντυπωσιακά ο Μπάγιτς σε κόρνερ. Βίχος και Κοζορώνης ανέλαβαν τα στημένα. Εκτελεί ο Βίχος. Εντυπωσιακά διώχνει ο Κατσιμήτρος. Νέο σουτ από τον Σιμελίδη, μπάλα εκτός εστίας. Δεν κατάφερε όμως τη φάση του γκολ να σταματήσει τον Ιωαννίδη. Το ανέβασμα από τα αριστερά από τον Βίχο θα κάνει μια σέντρα. Βγαίνει ο Κατσιμήτρος και μπλοκάρει. Πολλοί παίκτες στα καρέ του Κατσιμήτρου. Εκτελεί ο Κοζορώνης. Καλό είναι η κεφαλιά από τον Μάτζιο εκτός εστίας. Από πλεονεκτική θέση αστόχησε ο Μάτζιος στο 60. Τους γηπεδούχους. Γροντής. Σηκώνει το κεφάλι και βγάζει μια σέντρα για τον Ροβίθη. Μια κεφαλιά άστοχη όμως, καθώς δεν είχε καλή ισορροπία στο κορμί του. Σε λίγο θα έχουμε και δεύτερη αλλαγή από πλευράς Εργοτέλη. Ο Ιωαννίδης έπαιξε ωραία με τον Νίκα. Μπαίνει στην περιοχή ο Νίκας στο πλασέ πάνω στο Κατσιμήτρο. Λοιπόν, θα βγει ο Βαγγέλης Μάτιος, θα μπει ο Καστιγιόν. Φρεσκάρει την επιθετική του
Δραστηριότητα ο Λεβαδιακός με τον Μάντζιο, ίσως στην τελευταία του προσπάθεια να κάνει το σουτ πάνω στον Κατσιμίτρο, ο οποίος ήταν σε ετοιμότητα. Επιμένει ο Βαγγέλης ο Μάντζιος. Πώς μας μετέφερε ο Στέλιος Σωτηρόπουλος, η οδηγία από τον Σωτήρη Αντωνίου. Ο Νίκας θα περάσει πολύ ωραία στα αριστερά στον Βίχο που έχει χώρο να κάνει μια σέντρα. Βγαίνει ο Κατσιμίτρος και μπλοκάρει. Και τούτο το προναφερθέν συντελεί στο να μην μπαίνει ο Καστιγιόν. Για να δούμε ο Ροβίθης τώρα σε θέση βολής με τη μία το πλασέ. Πέφτει ο Μπάγκιτς και μπλοκάρει. Έξυπνη κίνηση από τον Ροβίθη να πλασάρει με τη μία. Είδε λίγο εκτός εστίας. Αργυρόπουλος για τον Σιμελίδη. Αυτός θα περάσει στον Κοζορώνη με τη μία το γύρισμα Ιωαννίδης. Ο Μάτζιος στο πλασέ έξω. Να η μεγάλη ευκαιρία για ένα δεύτερο τέρμα από το Λεβαδιακό στο 72. Ο Μπάτζιος, ο Κιλιάρας με τη μία για τον Τσέλιο. Τσέλιος με τον Κοζορώνη. Ωραία τον αποφεύγει ο Τσέλιος. Θα βγάλει μια σέντρα πάνω στον Λιάγκα και από εκεί στον Μπάγι. Κοζορώνης. Είναι παντού στο γήπεδο πιτσιρικάς εδώ. Πάλι ο Ιωαννίδης για τον Ορφανίδη. Ορφανίδη σε θέση βολή στο πλασέ έξω. Μεγάλη ευκαιρία για το 2-0 στο 80. Με τον Πέτρο Ορφανίδη που πέρασε ως αλλαγή. Και εδώ η φάση με τον Ορφανίδη, ο οποίος με τα αριστερό έστειλε την μπάλα ψηλά, out. Πολύ καλή ευκαιρία. Δεν είναι τόσο απειλητικός, δεν έχει χάσει την κλασική ευκαιρία. Ιωαννίδης, ωραία κάθετα για τον Ορφανίδη και πάλι βγαίνει σε θέση βολής. Τελικά τον προλαβαίνει ο Κατσιμίτρος. Και έχει δώσει corner ο διαιτητής. Ξαναδούμε την φάση και πάλι ο Ορφανίδης. Το έκλεισε το οπτικό πεδίο. Κατσιμίτρος ζήτησε out. Όλοι οι παίκτες στην περιοχή ή έξω ακριβώς στην γραμμή της περιοχής του Μπάγιτς. Εκτελεί ο Γροντής σε ένα σημείο που διώχνει εύκολα εκεί ο Βίχος. Επιμένει ο Εργοτέλης μια σέντρα από τον Ατσέλιο. Προσπάθησε ο Ροβίδης να κάνει το γυριστό εκεί. Ο Έφορντ ψάχνει το χώρο για να σουτάρει, μπάλα out. Τελευταίο σφύριγμα από τον Πολυχρόνη. 1-0, μεγάλη νίκη για το Λεβαδιακό με τον γκολ του Φώτη Ιωαννίδη από το 31ο λεπτό του αγώνα. Και είναι αυτό που δίνει τους 3 βαθμούς που τους χρειαζόταν πάρα πολύ η ομάδα του Λεβαδιακού να ξεκολλήσει από τις τελευταίες θέσεις βαθμολογίας. Οι Διωτοί λοιπόν με αυτή τη νίκη φτάνουν τους 11 πόντους. Στους 10 παραμένει η ομάδα του Εργοτέλη που είχε κάποιες ευκαιρίες. Δεν απειλήσε όμως πάρα πολύ την εστία του Μπάγιτς. Βάσει εικόνα αγώνα, έχω την αίσθηση ότι είναι δίκαιη η νίκη του Λεβαδιακού που είχε και αρκετές ακόμη ευκαιρίες και με τον Μάτζιο αλλά και με τον Ιωαννίδη και με τον Ορφανίδη που πέρασε ως αλλαγή για να κλειδώσει τη νίκη. Παρέμεινε τελικά αυτό το 1-0. Πάμε στο Στέλιο Σωτηρόπουλο. Έχει κοντά του τον Σωτήρη Αντωνίου από ό,τι βλέπω, Στέλιο. Πραγματικά, Μελτιάδη, ευχαριστούμε καταρχάς τον coach του ΑΠΟΛ, κύριε Αντωνίου. Δίκαιη νίκη. Όμως θα λέγαμε ότι εξελίχθηκε στο φινάλε με αγχωτικό τρόπο, καθώς δεν εκμεταλλευτήκατε τις αρκετές ευκαιρίες που είχατε μετά τον κόλ φυσικά του Ιωαννίδη. Ναι, σίγουρα πάντως ήταν μια δίκαιη και καθαρή νίκη. Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου για το παιχνίδι το οποίο βγάλανε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Χάσαμε αρκετές ευκαιρίες. Νομίζω ότι τέτοια παιχνίδια πρέπει να τα τελειώνουμε πιο γρήγορα. Φτάσαμε στο τέλος με κάποια μεγάλες μεταβιβάσεις του αντιπάλου να κινδυνεύσουμε. Θεωρώ όμως ότι το αποτέλεσμα είναι δίκαιο. Συνεχίζουμε. Είμαστε σε ανωδική πορεία σαν ομάδα. Παίζουμε καλό ποδόσφαιρο και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Πιστεύετε ότι αρχίζει σιγά σιγά, αν και είναι πάρα πολύ νωρίς, να διαφαίνεται ο δρόμος προς την επιστροφή, προς την ένα? Η ομάδα μας προσπαθεί, όπως είδατε σήμερα, καταρχήν έχουμε ένα μικρό μέσο όρο ηλικίας. Προσπαθούμε να παίξουν πάρα πολλά παιδιά μέσα. Σήμερα παίξαν 5. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι σιγά σιγά φτιάχνουμε ένα πάρα πολύ καλό αγωνιστικό χαρακτήρα όσον αφορά το ποδόσφαιρο το οποίο παίζουμε. Πρέπει να είμαστε κοντά μέχρι την έναρξη των μπαράζ, όσο πιο κοντά γίνεται στις πρώτες θέσεις. Και από εκεί και πέρα είμαι σίγουρος ότι η ομάδα με το πρόσωπο το οποίο δείχνει τα τελευταία παιχνίδια θα μπορέσει να πρωταγωνιστήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.